Σήμερα κοντά μας έχουμε την Δόκτωρ Κωνσταντίνα Μάμαλη, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο και αναπληρώτη επιστημονική διευθύντρια της κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics. Γιατρέ, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για τη γυναικεία τριχόπτωση. Όλο ένα και περισσότερες γυναίκες δηλώνουν ότι βιώνουν έντονη τριχόπτωση. Αυτό πιστεύετε σχετίζεται με το άγχος που βιώνουμε αυτή την εποχή? Σίγουρα το στρες επιβαρύνει πάρα πολύ την ανάπτυξη των τριχών, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Η γυναικεία τριχόπτωση μπορεί να έχει και κληρονομικά αίτια, καθώς η ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία αποτελεί το 70% των αιτιών της γυναικείας τριχόπτωσης. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ο ασθενής να καταφύγει στον γιατρό του, στον δερματολόγο, για να αναζητήσουμε και τις άλλες πιθανές αιτίες, οι οποίες μπορεί να είναι ορμονολογικής φύσεως, έτσι μπορεί να είναι καταστάσεων που βιώνει ο ασθενής στη ζωή του, να έχει περάσει κάποιο έντονο στρες, να έχει κάποια ελλειπή διατροφή, να έχει προβλήματα όπως είναι αναιμία, έτσι, κυρίως ιδροπενική αναιμία, ή να λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν πολλά αίτια και είναι σημαντικό να τα συζητήσουμε με τον εκάστοτε ασθενή. Μάλιστα. Γιατρέ, εκτός από το στρες, ποιοι άλλοι παράγοντες συντελούν στην εκδήλωση της τριχόπτωσης? Όπως είπαμε, σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα. Από εκεί και πέρα είναι και άλλοι παράγοντες παθολογικοί, όπως είναι παραδείγματος χάρη σιδηροπενική αναιμία, παθήσεις του θυροειδούς. Μπορεί να είναι η λανθασμένη διατροφή, που να είναι λιπή σε βιταμίνες, έτσι, πρωτεΐνες ή διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά. Μπορεί να είναι κάποια φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, αντισυλληπτικά, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αντιπερτασικά. Έτσι, ή ακόμη και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η έντονη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή η καθημερινή και έντονη χρήση προϊόντων styling, βαφών. Και θα σας ρωτούσα γι' αυτό αν επιδεινώνουν την κατάσταση. Σίγουρα επιβαρύνουν, δεν είναι όμως η αποκλειστική αιτία. Μάλιστα. Το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες οι οποίες πλήττονται από την τριχόπτωση, γιατρέ? Η τριχόπτωση αρχίζει να εμφανίζεται κατά την εφηβεία, όπου υπάρχουν ορμονικές διαταραχές ή μπορεί να υπάρξει στις γυναίκες η έναρξη της περίοδου. Οπότε έχουμε έντονη απώλεια αίματος που μπορεί να συνδυαστεί με σιδηροπενικού τύπου αναιμία. Στις γυναίκες επίσης εμφανίζεται αμέσως μετά τον τοκετό. Είναι χαρακτηριστική η τριχόπτωση της λοχίας. Γυναίκες οι οποίες θυλάζουν εμφανίζουν έντονη τριχόπτωση. Και θα ήθελα να το εξηγήσω αυτό γιατί συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εγκυμοσύνης έχουμε αυξημένη η παραγωγή ιστρογόνων. Ο τίτλος των ιστρογόνων είναι αρκετά υψηλός. Άρα λοιπόν τα ιστρογόνα προστατεύουν τις τρίχες από την απόπτωση. Αμέσως μετά τον τοκετό, τα ιστρογόνα επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι τρίχες λοιπόν που είχαν συντηρηθεί όλο αυτό το διάστημα αποπίπτουν συνολικά και έτσι όλες μαζί, οπότε βλέπουμε μία αθρώα τριχόπτωση. Επίσης, κατά την εμμηνόπαυση, όπου επίσης έχουμε πολύ μεγάλη πτώση των ιστρογόνων, παρατηρείται στις γυναίκες έντονη αρέωση των τριχών. Μάλιστα. Υπάρχουν μέθοδοι που εσείς ως ειδικός θα προτείνατε για την πρόληψη της εμφάνισης της τριχόπτωσης? Είναι σημαντικό να έχουμε αποκλείσει την ύπαρξη κάποιου παθολογικού αιτίου που μπορεί να προκαλέσει την τριχόπτωση, καθώς απώλεια λιγοστών μαλλιών είναι φυσιολογική και είναι απολύτως αποδεκτή. Δηλαδή γύρω στις 100 τρίχες τη μέρα είναι φυσιολογικό να χάνουμε. Παθολογική τριχόπτωση, η οποία θα πρέπει να μας ανησυχήσει, είναι αυτή που περιλαμβάνει περισσότερες από 100 τρίχες την ημέρα. Έτσι. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αποκλείσουμε την έλλειψη σιδήρου, παραδείγματος χάρη, ή τη δυσλειτουργία του θυροειδούς αδένα, ή το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, τέτοιων παραγόντων που με τη λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής μπορούμε να τους αναστρέψουμε. Η πρόληψη από εκεί και πέρα περιλαμβάνει στο να αποφύγουμε επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως είπαμε στην αρχή της ζήτησής μας, τα προϊόντα του styling. Έτσι. Mm-hmm. Ή πολλές φορές σε κοπέλες που πιάνουν τα μαλλιά τους αρκετά σφιχτά πίσω, δημιουργείται η τριχόπτωση από έλξη, όπως λέμε, traction αλοπίσια. Είναι και αυτό ένας επιβαρυντικός παράγοντες. Μόλις λοιπόν εντοπίσουμε κάποια σημάδια τα οποία είναι ανησυχητικά, θα συμβουλευτούμε το γιατρό μας και μαζί θα αναζητήσουμε την ιδανική θεραπεία. Όταν μία ασθενής επισκέπτεται την κλινική σας για να συζητήσει μαζί σας το πρόβλημα αυτό, τι θεραπευτικές επιλογές της προτείνετε? Αν ξεκινήσουμε με μια συντηρητικού τύπου θεραπεία, θα μιλήσουμε για την αυτόλογη μεσοθεραπεία. Είναι μια πολύ καλή συντηρητική θεραπεία που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της τριχόπτωσης. Δεν αρκεί μόνο μια συνεδρία, εφαρμόζουμε εδώ ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο και βλέπουμε έντονα καλά αποτελέσματα ήδη μετά την τρίτη-τέταρτη συνεδρία.
Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο παραπάνω πράγματα για τη θεραπεία αυτή, γιατρέ. Για το PRP. Μιλάμε για την αυτόλογη μεσοθεραπεία και τη χαρακτηρίζουμε αυτόλογη γιατί έχει να κάνει με το αίμα του ίδιου του ασθενούς. Λαμβάνουμε λοιπόν, γίνεται μια τυπική αιμοληψία, λαμβάνουμε ποσότητα αίματος από τον ασθενή, το οποίο φυγοκεντρείται σε μηχάνημα εντός της κλινικής. Συλλέγουμε το πλάσμα, που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, κύτταρα του αίματος, τα οποία αφού ενεργοποιηθούν, είναι σε θέση να παράξουν αυξητικούς παράγοντες και να ενεργοποιήσουν τον τριχικό θύλακα, έτσι ώστε εκεί που είχαμε λανθάνοντα τριχοθυλάκια, τώρα να παράξουν νέες υγιείς τρίχες και να σταματήσουν την εξέλιξη του φαινομένου της τριχόπτωσης. Τρίχες δηλαδή που περνούσαν πολύ γρήγορα στην τελογενή φάση απόπτωσης, παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αναγενή φάση ανάπτυξης της τρίχας. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, γιατρέ. Είναι απόλυτα ασφαλής και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ δεν είναι μια φαρμακευτική αγωγή όπως οι λοιπές θεραπείες. Πόσες συνεδρίες χρειάζονται για να δει μια ασθενή σε αποτέλεσμα? Είναι εξατομικευμένο. Συνήθως το πρωτόκολλο περιλαμβάνει 6 με 8 συνεδρίες, αλλά ήδη από την δεύτερη-τρίτη συνεδρία βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Από εκεί πέρα θα μπορούσαμε να συστήσουμε και μια τοπική θεραπεία η οποία περιλαμβάνει τη μινοξιδίλη. Είναι ένα ουσιαστικά σκεύασμα το οποίο έχει αγκιοδιασταλτική δράση. Γνωστή η ουσία αυτή για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Όμως στη δικιά μας περίπτωση χρησιμοποιείται γιατί η αγκιοδιαστολή επιφέρει αύξηση της αιμάτωσης στην περιοχή του τριχωτού. Άρα λοιπόν και εδώ πέρα έχουμε παράταση της αναγενούς φάσης. Η φιναστερίδη, ένα άλλο τοπικό σκεύασμα, συστήνεται σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, γιατί έχει ουσιαστικά μία δράση που δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Ωραία, και αφού μας είπατε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση, θα ήθελα να συζητήσουμε την περίπτωση στην οποία μία ασθενής αντιμετωπίζει ένα πιο έντονο πρόβλημα. Mm-hmm. Υπάρχει μία έντονη αρέωση μαλλιών. Εκεί έχουμε θεραπευτικές επιλογές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις γυναικών με την ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία, κληρονομικής αιτιολογίας, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε προχωρημένη ηλικία, συνήθως μετά την ηλικία των 50 ετών, και αν είναι έντονη, το πρόβλημα της αρέωσης είναι αρκετά εμφανές. Εκεί πέρα λοιπόν έχει ένδειξη μια θεραπεία αποκατάστασης, όπως είναι η μεταμόσχευση. Πώς εκτελείται αυτή η μέθοδος? Υποτοπική αναισθησία, λαμβάνουμε τρίχα-τρίχα τα τριχοθυλάκια από την πίσω ζώνη σταθερής τριχοφίας, από την ηνιακή χώρα, και στη συνέχεια η εμφύτευση γίνεται στην περιοχή όπου εμφανίζει την έντονη αρέωση. Τα αποτελέσματα, γιατρέ, είναι μόνιμα με αυτή τη διαδικασία? Είναι μόνιμα, βεβαίως, διότι οι τρίχες συλλέγονται από την ζώνη σταθερής τριχοφίας, όπως είπαμε, που εκεί τα τριχοθυλάκια είναι λιγότερο και καθόλου ευαίσθητα στο γονίδιο της τριχόπτωσης. Πώς θα περιγράφατε την όλη διαδικασία? Είναι επώδυνη? Δεν είναι καθόλου επώδυνη, είναι απολύτως ασφαλής. Είναι μια θεραπεία η οποία εκτελείται σε διάρκεια 6 με 8 ώρες βαριά, έτσι, και τα αποτελέσματά της είναι μόνιμα. Οι τρίχες δεν αποπίπτουν και το αποτέλεσμα το χαίρεται η γυναίκα για το υπόλοιπο της ζωής της. Πολύ ωραίο λοιπόν. Αυτό που θα ήθελα βέβαια να τονίσω πριν κλείσουμε είναι ότι ακόμα και αν πάρουμε την απόφαση για την μεταμόσχευση μαλλιών, είναι σημαντικό να συνδυάζεται με μια συντηρητικού τύπου θεραπεία, γιατί αυτή είναι που θα διατηρήσει ουσιαστικά τα ήδη υπάρχοντα μαλλιά. Πολύ σημαντικό που το μοιράζεστε αυτό με τους τηλεθεατές μας. Ναι, βεβαίως. Το συμβουλεύουμε πάντα τους ασθενείς μας να το γνωρίζουν για να ξέρουν με ποιον τρόπο θα επιτύχουν ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, για τη σημερινή σας παρουσία στα Μυστικά Υγείας και Ομορφιάς. Και εγώ σας ευχαριστώ.